Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω βήμα προς βήμα πώς να φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο για runner. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, εσείς θα βάλετε ό,τι εταιρεία δουλεύετε για να το φτιάξετε και το αντίστοιχο βελονάκι το οποίο πάντα αναγράφετε πάνω στα κουβάρια. Διαφορετικά ρωτάτε το κατάστημα το οποίο σας προμηθεύει και σας λέει ακριβώς νήμα και βελονάκια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει, για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράσετε με τις φίλες σας. Κορίτσα, στο βίντεο όπως γνωρίζετε υπάρχουν ρυθμίσεις, αλλάζουμε την ταχύτητα όσες είμαστε αρχάριες, θα ενημερώσω και υπότιτλους και τα βίντεο τα βρίσκουμε ή στην playlist ή από κάτω από κάθε βίντεο ανοίγοντας εκεί που λέει περισσότερα. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Κορίτσια, πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το 7ο μέρος του βίντεό μας. Θα γυρίσω τώρα εγώ το πλεχτό μου και θα ξεκολουθήσω να κάνω όπως πάντα τις τρεις μου αλυσίδες, μία, δύο και μία τρεις. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα τρία. Συνεχίζω να κάνω τις δύο μου αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα. Πάλι τα τρία μου ποδαράκια. Δύο και ένα, τρία. Τώρα, πέντε αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μπαίνω εδώ που έχω τις τρεις μου αλυσίδες, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο. Συνεχίζω να κάνω τις τρεις μου αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Περνάω δίπλα εδώ, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο. Βλέπετε τι έχουμε κάνει ως την ώρα. Τρεις αλυσίδες. Στο διπλανό. Παίρνω, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο. Τώρα, πέντε αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις και μία πέντε. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ στην τρυπίτσα, θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα τρία. Συνεχίζω να κάνω τώρα δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω και θα κάνω πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα, τρία. Δύο αλυσίδες. Μία, δύο. Παίρνω κλωστή ξανά με στην τρυπίτσα. Πάλι τρία ποδαράκια. Βλέπετε, ό,τι κάναμε από αυτό μέσα στο σημείο μέχρι εδώ που έκανα τρεις φορές από τρία ποδαράκια, ανάμεσά τους έβαλα και δύο αλυσίδες, θα το κάνετε μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Κόλλησα, τελείωσα τη σειρά μου, πάω να γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και πάμε να κάνουμε τρεις αλυσίδες. Ένα, δύο, τρεις, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα εδώ, θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Συνεχίζω να κάνω δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα άλλα τρία ποδαράκια. Δύο, τρία. Βλέπετε στη γωνία δεν έχω κάνει αύξηση όπως είχα κάνει σε αυτό μου το σημείο, διότι τώρα αρχίζω και κλείνω το ρόμβο μου. Συνεχίζω με τις πέντε μου αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πηγαίνω εδώ που έχω τις τρεις μου αλυσίδες, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο τρεις αλυσίδες ώστε να περάσω στη διπλανή τρυπίτσα, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω, να κλείσω με άρρηκτο. Συνεχίζω να κάνω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τώρα, δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο ίδιο σημείο εδώ που έχω την τρυπίτσα και θα κάνω και εκεί πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα, τρία. Τώρα, τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Ώστε να πάρω κλωστή να πω στην διπλανή εδώ τρυπίτσα και να κάνω και εκεί τρία ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην ίδια τρυπίτσα, άλλα τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα, τρία. Βλέπετε τι κάναμε.
Αυτό, κορίτσια, που έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ θα το κάνετε από εδώ μέχρι να τελειώσει η σειρά σας πάντα. Κορίτσα, βλέπετε ό,τι έχω κάνει, ήθελα να σας δείξω από αυτό μου το σημείο, συνεχίζω να το κάνω το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Τελείωσα τώρα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεκτό μου, ώστε να πάω να εξακολουθήσω να κάνω τις τρεις μου αλυσίδες, τις οποίες, όπως σας έχω πει, δεν τις ξεχνάω. Παίρνω κλωστή και πάω να κάνω τρία ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα, ένα, δύο και άλλο ένα, τρία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλα τρία ποδαράκια, ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τώρα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αλυσίδες. Θα μπω εδώ που έχω τις τρεις μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Συνεχίζω τώρα να κάνω πέντε αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις και μία πέντε. Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα μπω, θα κάνω τρία ποδαράκια, ένα, δύο και ένα, τρία. Πάω να κάνω τώρα δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλα τρία ποδαράκια, ένα, δύο και ένα, τρία. Συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε τρεις αλυσίδες, ώστε να πάω εδώ που έχω τις τρεις μου αλυσίδες, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω, να κλείσω με άριχτο. Πάω να κάνω πάλι τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, θα πάρω κλωστή εδώ στην τρυπίτσα, τρία ποδαράκια, ένα, δύο και ένα, τρία. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στο ίδιο σημείο, τρία ποδαράκια, ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Και τώρα, κορίτσα, ό,τι κάναμε από αυτό το σημείο που αρχίσαμε μέχρι εδώ που το έχω φτάσει, θα το κάνετε μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Κορίτσα, τελείωσα τη σειρά μου. Πάω να γυρίσω το πλεκτό μου, ώστε να πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 3 ποδαράκια, τα οποία ποτέ δεν ξεχνάω, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι, να κάνουμε τα άλλα 3 μας ποδαράκια. Βλέπετε τι έχουμε κάνει ως την ώρα. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι εδώ στην τρυπίτσα και θα κάνω και εκεί τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα, τρία. Δύο αλυσίδες, ώστε να πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο, να πάω να κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα, τρία. Συνεχίζω να κάνω τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Μία, δύο, τρεις. Θα περάσω στο διπλανό εδώ στο κενό μου, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Ένα, δύο, τρία. Θα πάρω κλωστή εδώ με στριπίτσα τα τρία μου ποδαράκια. Τις δύο μου αλυσίδες και παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα άλλα τρία ποδαράκια. Βλέπετε, ό,τι κάναμε σε αυτό μας το σημείο θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Κορίτσα, εγώ τελείωσα τη σειρά μου, τώρα θέλω να σας δείξω κάτι. Εμένα είναι μικρό, γιατί στο σημείο που θα το βάλω θέλω να έχει αυτό το μήκος. Εσείς, αν σας είναι μικρό, προσθέστε από πάνω. Εδώ που έχω τα τρία, βάλτε τέσσερα ή πέντε, ανάλογα το πόσο άνοιγμα θέλετε να το κάνετε. Και μετά θα ξεκολουθήσετε ή θα το κάνετε με πέντε ή θα το κάνετε με εφτά. Και μετά θα κάνουμε τη μείωση ανάλογα στο σημείο το οποίο εσείς θέλετε. Πάμε να συνεχίσουμε να σας δείξω πώς το συνεχίζω. Λοιπόν, γύρισα τώρα το πλεκτό μου. Πάω να κάνω τις τρεις μου αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα τρία ποδαράκια. Ωραία.
δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι εδώ στην τρυπίτσα, ώστε να κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία ποδαράκια. Εξακολουθώ να κάνω τις δύο μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι τα τρία μου ποδαράκια. Τώρα θα πάρω και θα κάνω τρεις αλυσίδες, θα περάσω εδώ στο κενό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δίπλα εδώ, κλείνω με άρρηκτο. Ένα, δύο και ένα, τρία, περνάω εδώ δίπλα στην τρυπίτσα, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο. Ένα, δύο, τρία, παίρνω κλωστή, εδώ πέρα που έχω την τρυπίτσα, κάνω τα τρία μου ποδαράκια. Δύο και άλλο ένα, τρία. Συνεχίζω με δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, τρία ποδαράκια. Κορίτσα, αυτό θα το κάνετε μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά και εμείς θα τα πούμε στο 8ο μας βίντεο. Γεια σας!